Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον καλεσμένο, τον τελευταίο καλεσμένο τη σεζόν. Ναι. Ο οποίος όμως τελευταίος καλεσμένος τη σεζόν είναι και ο καλεσμένος παράδειγμα. Ακριβώς. Είναι και ο καλεσμένος που θα θέλαμε να έχουμε καλεσμένο έτσι κι αλλιώς. Εννοείται. Ωραία. Σύστησέ μας τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε μαζί μας. Ο κύριος Μανώλης Βρέζας, αριστούχος, από το νυχτερινό ΕΠΑΛ στο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χίλια συγχαρητήρια να σας πούμε. Αυτό είναι το βασικό. 18.450 μόρια. Σωστά. Αλήθεια τώρα. Σωστά. Από το νυχτερινό ΕΠΑΛ. Καταρχάς, πείτε μου λίγο. Κάνατε όλη τη σειρά και βρεθήκατε στο νυχτερινό ΕΠΑΛ. Είχα παρακολουθήσει στο παρελθόν το τμήμα της ηλεκτρολογίας για 2 χρόνια. Φέτος παρακολούθησα το τμήμα των ηλεκτρονικών και έδωσα πανελλαδικές. Πάντα στο νυχτερινό ΕΠΑΛ. Πάντα στο νυχτερινό ΕΠΑΛ. Δηλαδή και το προηγούμενο. Και το προηγούμενο στο νυχτερινό ΕΠΑΛ επίσης. Τώρα εσείς τώρα λίγο σαρώσατε, έτσι, αν δούμε τα μόρια. Καλά ήταν, ναι, εντάξει. Γενικά πήγαμε καλά στο σχολείο. Ναι. Όσα παιδιά δώσαμε δηλαδή πανελλαδικές από τον τομέα μου, πήγαμε όλοι καλά. Απλά τυχαίνει εγώ να είμαι σήμερα εδώ. Εκπροσωπώντας ουσιαστικά. Ωραία, θα σας κάνουμε την κλασική ερώτηση. Περίμενε, παιδί μου, ποια κλασική ερώτηση. Κάτσε να σου πω τι νούμε, τι έχει γράψει εδώ για πέρα. Πες. Θέλω να σου πω, γιατί εγώ τα σημείωσα προηγουμένως. Ναι. Έγραψε 19,6 στα δίκτυα. Ναι. 18,4 στα μαθηματικά. 17,1 στα νέα ελληνικά. 18,6 στα ψηφιακά συστήματα. Σωστή είμαι. Σωστά. Καλά ήταν, ναι. Πού το βρήκατε αυτό το 19,6 στα δίκτυα? Εντάξει, ούτε εγώ ξέρω που το βρήκα. Ελικιά είναι, ούτε εγώ το πιστεύω. Μάλλον τόσο θα ήταν. Μάλλον τόσο θα ήταν. Ούτε εγώ το περίμενα. Ναι. Ήταν δύσκολο το ταξίδι? Ήταν πολύ δύσκολο, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα να παλέψω μόνο με τον εαυτό μου. Ξέρετε, σε αυτή την ηλικία δεν έχει αντιμέτωπο κάποιον άλλο εκτός από τον ίδιο τον εαυτό. Δεν έχει να δώσει λόγο ούτε σε γονείς, ούτε στην κοινωνία, ούτε σε κανέναν άλλο εκτός από τον ίδιο τον εαυτό. Άρα αυτό είναι και το δύσκολο. Το χειρότερο πράγμα είναι να λογοδοτήσει τον εαυτό σου. Ακριβώς. Και το θέμα είναι, βέβαια, είναι το δύσκολο κομμάτι σε αυτήν την ηλικία είναι και ο χρόνος. Ο χρόνος δεν το συζητώ. Ναι, δεν το συζητώ γιατί υπάρχει οικογένεια στη μέση, είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εσείς πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δουλεύετε κανονικά, σωστά. Κανονικά, βέβαια. Δηλαδή το πρωί κανονικά στην εργασία. Το πρωί κανονικά στη δουλειά και το λίγο ξεκούραστο μεσημέρι και το απόγευμα στο σχολείο. Ναι. Και είστε και παντρεμένος, έχετε 2 μικρά παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, 2 μικρά κορίτσια, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο, θέλει λίγο μαγική, να βρει τον χρόνο, θέλει μια μαγική συνταγή. Θέλει να κάνει κάποιες παραχωρήσεις, η αλήθεια είναι. Κυρίως στην κοινωνική ζωή, στον ελεύθερο χρόνο και σίγουρα χρειάζεται και πολύ μεγάλη στήριξη από την οικογένεια. Υποθέτω λοιπόν ότι η οικογένεια ήταν. Ναι, υπήρχε στήριξη. Η σύζυγος ουσιαστικά είχε όλο το φορτίο τα τελευταία 3 χρόνια, το απόγευμα και έπειτα, τα παιδιά. Και διαβάζατε και μαζί σας, έχει διαβάσει λίγα. Όχι, το διάβασμα είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί και μόνο η παρουσία στο σχολείο για να προετοιμαστεί για τις πανελλαδικές. Το διάβασμα είναι με ξενύχτη, με ελεύθερο χρόνο του Σαββατοκύριακο και με θέληση. Και αυτό είναι το βασικό. Κλασική ερώτηση. Χρειάζεται πολύ διάβασμα ή χρειάζεται μέθοδος? Είναι κλασική ερώτηση. Χρειάζεται συστηματικό διάβασμα. Δεν χρειάζεται πολύ διάβασμα, απλά χρειάζεται συστηματικό διάβασμα. Δηλαδή, εσείς τώρα μέσα. Μισό λεπτάκι. Έχετε ένα 8ωρο full, να μην πω κανένα 10ωρο τώρα και. Ναι, εκεί γύρω στις 9 ώρες. Ναι, οκ. Okay. Στη δουλειά. Σωστά. Αυτό. Και έχετε και. Είχατε και πόσες ώρες, ας πούμε, στο διάβασμα? Ήταν 4 φορές τη βδομάδα. Διάβασμα, σε διάβασμα αναφέρεται. Ναι, ναι, το διάβασμα ήταν περίπου 2 ώρες την ημέρα συστηματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, εκεί που υπήρχε περισσότερος χρόνος, φορτσάρεις και τα Σαββατοκύριακα. Άρα ούτε παιδικά πάρτι, ούτε. Όχι, προσπαθούσα όσο μπορώ να συμμετέχω, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έκανα πολλές θυσίες. Και τώρα πώς νιώθετε που θα είστε φοιτητής από το Σεπτέμβριο? Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα το διαχειριστώ, δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα στη σχολή και τι θα χρειάζεται από υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και γενικότερα από παρακολουθήσεις. Αλλά επειδή έχω στο μυαλό μου παραδείγματα άλλων παιδιών και πολλές φορές και μεγαλύτερη ηλικία που τα κατάφεραν, πιστεύω ότι με προσπάθεια θα τα καταφέρω. Είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρω? Εννοείται. Τώρα μιλάμε για τη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών στο ΕΛΜΕΠΑ. Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γιατί αυτή η σχολή? Πολυτεχνείο είναι αυτό. Είναι ουσιαστικά πολυτεχνική σχολή, αναγνωρίστηκε μάλιστα πρόσφατα και τα επαγγελματικά της δικαιώματα. Είναι μια σχολή που έχει πολύ καλή φήμη. Ανοίγει πολλές προοπτικές. Ευνοεί το ότι είναι στο Ηράκλειο. Και ουσιαστικά, επειδή εγώ εργάζομαι σαν ηλεκτρολόγος και σαν εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας, θα με βοηθήσει και στη δουλειά μου και σίγουρα θα μου ανοίξει και άλλους ορίζοντες επαγγελματικά.
Αυτή ήταν, αυτό ήταν το σημείο που σας έκανε να πάρετε την απόφαση να μπείτε στη διαδικασία? Όχι, δεν με έκανε αυτό. Γιατί, δεν έκανε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επαγγελματικά για να αποκομίσω κάτι θα περάσουν πολλά χρόνια. Mm-hmm. Για να αποδώσει, ας πούμε, καρπούς ο κόπος μου, αλλά αυτό ήταν κυρίως αποθυμένο. Ήταν ότι το ήθελα. Ήθελα απλά να τελειώσω κι εγώ ένα πανεπιστήμιο, να έχω αυτό τον τίτλο και να αποδείξω τον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω. Και να μπω και να βγω. Και να μπείτε και να βγείτε. Μόνο μπήκα, θα δούμε τώρα. Θα βγείτε, θα βγείτε. Άμα πω θα σας το πω να με ξαναφωνάξετε. Εννοείται. Μην τολμήσετε και δεν το πείτε. Μην σας πω ότι θα σας παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Πάντως είναι εξαιρετική σχολή αυτή. Ναι, πραγματικά. Έχει πολύ καλή φήμη. Είναι και μηχανικών υπολογιστών. Σωστά, σωστά. Δεν είναι απλά. Έχει τρεις κατευθύνσεις και μπορείς να πας σε ποια κατεύθυνση θες. Είτε σε ό,τι αφορά την ηλεκτρολογία, είτε σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες, είτε τους υπολογιστές. Οπότε μπαίνετε τόσο συνειδητοποιημένα. Πού θα πάω, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το είχα ψάξει πολύ για να καταλήξω εκεί. Επομένως, ξεκίνησα από την αρχή συνειδητοποιημένα ότι θέλω ότι είναι αυτός ο στόχος. Στην πορεία, λοιπόν, είχατε τη συμπαράσταση της οικογένειας. Της οικογένειας, αλλά εντάξει, η οικογένεια μέχρι ένα σημείο μπορεί να βοηθήσει. Mm-hmm. Το βασικότερο, αυτό που συνετέλεσε, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιτυχία, ήταν η στήριξη που είχα από τους καθηγητές του σχολείου. Uh-huh. Πείτε το αυτό. Φυσικά και θα το πω, αισθάνομαι μια τεράστια ηθική υποχρέωση απέναντί τους. Πιστέψτε μου ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά στο νυχτερινό σχολείο. Οι καθηγητές πραγματικά δίνουν την ψυχή τους για τα παιδιά και σέβονται τα παιδιά που δουλεύουν και πάνε να παρακολουθούν μαθήματα. Και ιδιαίτερα όσα παιδιά δώσαμε πανελλαδικές, ειδικότερα από τον τομέα μου, πέρασαν όλοι όσοι έδωσαν και ήταν 100% μαζί μας, αφιερώνοντας πολλές φορές και από τον προσωπικό τους χρόνο, ενώ δεν είχαν την υποχρέωση να το κάνουν. Επομένως, και η στήριξή τους σε ψυχολογικό επίπεδο, ας πούμε, εγώ πολλές φορές σκέφτηκα να τα παρατήσω. Χωρίς τη στήριξή τους, είμαι σίγουρος ότι τα είχα παρατήσει, ας πούμε. Γιατί σκεφτόσαι να το πάρει? Γιατί έβλεπα. Ξέρετε, όσο διαβάζεις, όσο καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που χρειάζεται, τι απαιτήσεις χρειάζονται, καταλαβαίνεις πόσα πράγματα δεν ξέρεις και χάνεις το κουράγιο σου, η αλήθεια είναι. Επομένως, εκείνοι είχαν την εμπειρία να το διαχειριστούν κατάλληλα και να μας κάνουν, ας πούμε, να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Οι σχέσεις με τους άλλους μαθητές, φιλίες αναπτύσσονται. Ναι. Γιατί όλοι έχετε ένα ειδικότερα ειδικά στο ΕΠΑΛ. Ναι, ήμασταν ένα πολύ δεμένο τμήμα. Φυσικά και αναπτύχθηκαν φιλίες και σχέσεις μεταξύ των παιδιών. Ήταν γενικότερα μια ωραία εμπειρία. Και είναι κάτι που θα πρότρεπα και τον κόσμο να. Πείτε το λοιπόν αυτό, ένα λεπτό τώρα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κόσμος που μας παρακολουθεί, όπως είναι στο ναι και στο όχι. Έχει αποθυμένο να πάρει ένα απολυτήριο σε έτσι, πρώτη φάση. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν αυτοί που έχουν ένα αποθυμένο να πάρουν ένα απολυτήριο, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι το χρειάζονται για επαγγελματικούς λόγους. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνουν. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Mm. Όπως σας είπα και πριν, οι καθηγητές στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Επομένως, το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να είσαι συνεπής, να πηγαίνεις στο σχολείο, ένα υποτυπώδες διάβασμα, ας πούμε, κτλ. Και μπορούν όλοι να τα καταφέρουν. Αυτό το να πηγαίνεις στο σχολείο, τώρα να ρωτήσω κάτι με τσάντα κανονικά. Θα σας πω ότι την πρώτη φορά που είχα πάει στο σχολείο ήταν τότε που βραβεύτηκαν οι μαθητές που είχαν περάσει τότε στις πανελλαδικές. Και θυμάμαι, ξέχασα ότι ήταν μία μαμά με τις δύο της κόρες, οι οποίες είχαν περάσει και η μαμά και οι δύο της κόρες στην ιατρική. Και εγώ είχα μείνει παγωτό από κάτι και έλεγα, πώς το κάνουν τώρα αυτό, ας πούμε. Αυτό που έχω να πω σε όλους είναι ότι απλά γίνεται. Θέλει απλά να το βάλει στόχο και σιγά σιγά φτάνεις εκεί που πρέπει να φτάσεις. Το καλύτερο μήνυμα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς να φτάσετε όπου θέλετε να φτάσετε, καλά, και εσείς και καλά, η οικογένειά σας. Και θέλω να σας πω, κύριε Βρέζα, πως το 17,1 στα ανελληνικά φαίνεται στο λόγο σας. Να είστε καλά. Αυτό βέβαια οφείλεται, μπορώ να πω, να αναφερθώ σε ονομαστικά. Στους καθηγητές σας. Καθηγητές, ναι. Παρακαλώ. Ειδικότερα στη συγκεκριμένη καθηγήτρια θα αναφερθώ, είναι η κυρία Κανάγη, η οποία είναι φιλόλογος και η οποία ουσιαστικά δεν μου έκανε μάθημα γιατί ήταν υποχρεωμένη με βάση την ειδικότητά μου να μου κάνει μάθημα. Μου έκανε μάθημα και ο Θελός. Uh-huh. Επομένως, της οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί ουσιαστικά όταν έχεις να γράψεις. Εγώ ξεκίνησα να γράφω και καλά-καλά δεν έγραφα. Γιατί είμαστε στην εποχή που τα γράφεις όλα στον υπολογιστή. Mm-hmm. Επομένως, σχεδόν δεν θυμόμουν, ας πούμε, να γράψω με το στυλό. Επομένως, με έβαλες. Αλλά όλοι το έχουμε, όλοι το παθαίνουμε αυτό. Και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι καθηγητές του τομέα μου, ο κύριος Κουκουράκης, ο κύριος Τουρδαλάκης, ο κύριος Σταθάκης, όλοι οι καθηγητές με στήριξαν. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Διακοπές θα κάνετε τώρα? Πιστεύω τον Αύγουστο, αν τα καταφέρουμε, θα κάνουμε. Ναι. Το χρωστάτε στην οικογένεια. Έτσι. Το θέλει και η γυναίκα. Να, εγώ για αυτήν δουλεύω.
Συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα σας πολύ. Σας ευχόμαστε με το καλό. Καλή φοιτητική ζωή, παρακαλώ. Και όταν αποφοιτήσετε εδώ, στο Crete TV. Ξέρετε, έτσι. Θα μας φωνάξετε στο πάρτι της αποφοίτησης. Χαρήκαμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τι όμορφα. Πολύ όμορφα μηνύματα.